θα ήθελα να περάσουμε και στα έτσι, πιο προγραμματικά ζητήματα του, που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση και ιδιαίτερα τον Δήμο της Αθήνας. Γίνεται μεγάλος λόγος για το ζήτημα της ασφάλειας. Και πρέπει να σας πω ότι πολλοί θεωρούν αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα την αχίλιο φτέρνα της αριστεράς. Εσάς, καταρχήν, ήθελα να σας ρωτήσω αν νιώθετε ασφαλείς, αφού ζείτε και σε αυτή την πόλη, και τι νομίζετε ότι μπορεί να γίνει για να εμπεδοθεί και ένα αίσθημα ασφάλειας περισσότερο στον κόσμο της Αθήνας. Ωραία, θα ήθελα να ξεκινήσω ξεκάθαρα λέγοντας ότι ως ένας άνθρωπος που όλη του τη ζωή την έχει ζήσει στην Αθήνα, που κινείται στην Αθήνα, και ξαναλέω ότι μένω σε μια περιοχή που δεν θεωρείται από τις καλύτερες περιοχές της Αθήνας, αισθάνομαι ασφαλής σε αυτή την πόλη. Θεωρώ ότι το χειρότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να γενικεύουμε ένα πρόβλημα, γιατί με αυτόν τον τρόπο δεν εστιάζουμε εκεί που πραγματικά υπάρχει το ζήτημα. Για μένα είναι ξεκάθαρο ότι όταν μιλάμε για ασφάλεια, μιλάμε για ένα καθολικό ανθρώπινο δικαίωμα. Μια πόλη η οποία δεν λειτουργεί στην ασφάλεια, μια πόλη η οποία οι άνθρωποι της είναι φοβισμένοι να κυκλοφορήσουν, είναι φοβισμένοι στο σπίτι τους, δεν μπορεί να είναι μια δημοκρατική πόλη. Εδώ όμως πρέπει να γίνουμε συγκεκριμένοι. Και όταν λέω συγκεκριμένοι, να μιλήσουμε ως υποψήφοι δήμαρχοι και όχι ως υποψήφοι υπουργοί προστασίας του πολίτη. Γιατί είναι πολύ εύκολο να φύγουν τα όρια και στην πραγματικότητα να υπάρξουν πλειοδοσίες που απλά προσπαθούν να κοροϊδέψουν τον κόσμο. Κύριε Ζαχαριάδη, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ο Δήμος είναι να σπάει το αίσθημα της εγκατάλειψης, να μην υπάρχουν μαύρες τρύπες μέσα στην πόλη. Αν σας δείξω τον προϋπολογισμό του Δήμου της Αθήνας, θα δείτε ότι για όλο το 2018 ο Δήμος δαπάνησε 0 ευρώ σε έργα ηλεκτροφωτισμού. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που έχει αποτυπωμένο τέτοιο αρνητικό ρεκόρ. Άρα, εμείς τι λέμε, ότι ασφαλείς γειτονιές είναι οι ζωντανές γειτονιές. Ποια είναι τα εργαλεία του Δήμου? Πρώτα απ' όλα μια φωτισμένη, καθαρή πόλη χωρίς το αίσθημα της εγκατάλειψης. Δεύτερον, κίνητρα σε υποβαθμισμένες περιοχές για να υπάρχει εμπορική δραστηριότητα και κατοικία. Γιατί αυτά ζωντανεύουν την περιοχή και αυτομάτως σπάνε το αίσθημα της εγκατάλειψης. Από εκεί και πέρα θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας όμως στο εξής, ότι το αίσθημα ασφάλειας είναι κάτι πολύ κρίσιμο. Οτιδήποτε είναι πρόβλημα των ανθρώπων της πόλης είναι πρόβλημα και του Δημάρχου. Πέρα από το ΦΕΚ, πέρα από τις αρμοδιότητες. Άρα ο Δήμαρχος πρέπει να βγαίνει μπροστά και αν χρειάζεται να συγκρούεται κιόλας με υπουργεία και με την κεντρική πολιτική σκηνή. Αλλά για να γίνει αυτό, χρειαζόμαστε και ένα Δήμαρχο που να τις ξέρει αυτές τις γειτονιές. Να έχει περπατήσει αυτές τις γειτονιές και να μπορεί να πάει να συνομιλήσει με αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, εσείς είτε ως υποψήφιος είτε ως Δήμαρχος, θα πηγαίνατε ένα βράδυ, για παράδειγμα, στην πλατεία των Εξαρχείων να κάνετε μια συζήτηση με τον κόσμο? Θεωρώ ότι είναι ευθύνη του Δημάρχου και θεωρώ ότι είναι τεράστιο πρόβλημα το γεγονός ότι ήδη η Δημοτική Αρχή δεν έχει κάνει μια θεσμική συζήτηση, παραδείγματος χάρη, και με την Αρχιτεκτονική Σχολή. Γιατί είναι πλούτος το ότι υπάρχει Αρχιτεκτονική Σχολή μέσα στο κέντρο της πόλης. Δεν έχει κάνει μια συζήτηση με την πρωτοβουλία των κατοίκων από τα Εξάρχεια, που το προηγούμενο καλοκαίρι κάναμε μια σειρά από πολιτιστικές δράσεις. Δεν έχει κάνει μια συζήτηση με την πρωτοβουλία κατοίκων στη Βικτόρια, που κάνανε μαζί με το ΚΕΘΕΑ πολιτιστικές δράσεις ενάντια στην ουσιοεξάρτηση, ενάντια στις πιάτσες. Δηλαδή υπάρχουν πρωτοβουλίες από την πόλη, όπου ο Δήμος όμως δεν μπήκε μπροστά με το πλαίσιο που θα έπρεπε να μπει, αλλά το χρησιμοποίησε σε ένα γενικότερο πλαίσιο να εμπεδοθεί μια ατζέντα, αν θέλετε, νόμος και τάξη, σε μια αντιδραστική και όχι δημοκρατική κατεύθυνση. Και επιτρέψτε μου να συμπληρώσω και το εξής. Είπα ότι για μας η ασφάλεια είναι καθολικό ανθρώπινο δικαίωμα. Αυτό σημαίνει ότι η ασφάλεια πρέπει να είναι ασφάλεια για όλους τους ανθρώπους της πόλης. Αυτό σημαίνει ότι για όλους μας πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι οι γειτονιές της Αθήνας είναι πολύ πιο ασφαλείς χωρίς τη δράση της Χρυσής Αυγής. Αν δεν το λέμε αυτό, είναι σαν να παίζουμε με το φόβο και να προσπαθήσουμε κι εμείς να παίξουμε με μια ακροδεξιά ατζέντα που βάζει ζητήματα από μια διαφορετική οπτική. Είχα πρόθεση να σας ρωτήσω συγκεκριμένα για την Χρυσή Αυγή, αλλά αφού το θέσατε κι εσείς νωρίτερα, θα ήθελα να μου πείτε εσείς, στην Αθήνα η ακροδεξιά εμφανίζεται ενισχυμένη, κακά τα ψέματα, σε ορισμένα μάλιστα διαμερίσματα έχει καταγράφει ιδιαίτερως υψηλά ποσοστά. 4 χρόνια η αριστερά στην κυβέρνηση και 4 χρόνια η αριστερά στη θέση της αντιπολίτευσης στον Δήμο Αθηναίων. Τι νομίζετε ότι δεν έγινε σωστά για να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο? Τι δεν έγινε σωστά? Νομίζω ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε αντικειμενικά ότι υπάρχει και μια πανευρωπαϊκή δυναμική που μερικές φορές ξεπερνάει και το ζήτημα της βούλησης. Δηλαδή το θέμα του σχεδιασμού κάποιες στιγμές είναι αντικειμενικό, δεν είναι απλά θέμα σχεδιασμού. Νομίζω ότι και η ίδια η αριστερά υπήρξαν στιγμές που υποτίμησε αυτή τη δυναμική.
Υποτίμησε δηλαδή το πόσο μπορεί να υπάρξουν στρώματα μέσα στην κοινωνία και μέσα στην πόλη, ειδικά στην Αθήνα, που ήταν μια πόλη που η κρίση άφησε πάρα πολύ μεγάλες πληγές. Υποτίμησε το πόσο σημαντικός ήταν αυτός ο αγώνας μπροστά σε άλλα ίσως ζητήματα. Αλλά θα μου επιτρέψετε να πω το εξής, ότι ακριβώς επειδή αναφερθήκατε στο ότι υπήρξαν γειτονιές με πολύ υψηλά ποσοστά της Χρυσής Αυγής, εγώ κατοικώ σε ένα δημοτικό διαμέρισμα που το 2014 η Χρυσή Αυγή είχε καταγράψει το υψηλότερό της ποσοστό στην Αμυλαδικά. Αθήνα. Αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι δεν υπάρχει αυτή η δυναμική. Είμαι προσεκτικός, δεν λέω ότι έχουμε ξεπεράσει τον κίνδυνο το πόσο πολύ θα αποτυπωθούν οι νεοναζί και στην κάλπη, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είμαστε στο επίπεδο που ήταν στο 2014. Και είμαι αρκετά αισιόδοξος όσο παρακολουθώ και τις εξελίξεις γύρω από τη δίκη. Πιστεύω ότι μάλλον μέχρι το Σεπτέμβρη, αντί να συζητάμε για το ποια θα είναι η θέση του κύριου Κασιδιάρη στο Δημοτικό Συμβούλιο, μάλλον θα συζητάμε για το ποια θα είναι η θέση του κύριου Κασιδιάρη στο σοφρονιστικό σύστημα. Ωραία. Συνεχίζουμε και τα προγραμματικά. Κύριε Λεμπούλη, η Αθήνα είναι αντικειμενικά μια βρώμικη πόλη. Και αυτό το ζήτημα έχω παρατηρήσει ότι τίθεται σε όλους τους υποψήφιους, οι οποίοι, θα μου επιτρέψετε να πω, ότι εκτός από γενικόλογες παρατηρήσεις και αρχές σε σχέση με το πόσο σημαντικό είναι να είναι η καθαριότητα κτλ. Δεν έχω ακούσει έτσι πιο συγκεκριμένες προτάσεις. Για παράδειγμα, δεν μπορώ να φανταστώ ότι ένας δήμαρχος θέλει μια πόλη βρώμικη, και δεν μπορώ να φανταστώ ότι ο κύριος Καμίνης δεν έκανε ό,τι μπορούσε, για παράδειγμα, για να είναι καθαρή η πόλη. Εσείς γιατί νομίζετε ότι αντιμετωπίζει αυτή την κατάσταση η Αθήνα και ποιες είναι οι προτάσεις σας για να λυθεί αυτό το ζήτημα? Επιτρέψτε μου να αρχίσω από το εύκολο. Πάλι, συγγνώμη που πηγαίνω συνέχεια στον προϋπολογισμό, αλλά νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ακτινογραφία της κατάστασης της πόλης. Αν δείτε τον προϋπολογισμό του 2018, θα δείτε ότι από τα χρήματα που είχε ο Δήμος, απορρόφησε λιγότερο από 40% για αυτά που είναι για καθαριότητα. Και είναι πολύ κρίσιμο αυτό, γιατί όταν μιλάμε για καθαριότητα, μιλάμε για τα αποδοτικά τέλη, δηλαδή για χρήματα που έχουν πληρώσει οι δημότες. Άρα είδαμε ένα Δήμο που εισέπραξε τα χρήματα και δεν κατάφερε να τα απορροφήσει. Τι σημαίνει αυτή μια απορρόφηση? Έλλειψη υλικών, δηλαδή δεν υπάρχουν τα πλυστικά, δεν υπάρχουν κάδοι, δεν υπάρχουν μπλε κάδοι για ανακύκλωση, και έλλειψη μέσων ατομικής προστασίας στους εργαζόμενους. Και το τονίζω αυτό γιατί η καθαριότητα δεν γίνεται με ένα μαγικό τρόπο, γίνεται από ανθρώπους. Αν δεν σεβόμαστε τα εργασιακά δικαιώματα και το πλαίσιο αυτών των ανθρώπων, μετά αυτό αποτυπώνεται και στην ίδια την πόλη. Το στρατηγικό όμως ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπίσει η Αθήνα και μου προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση που δεν τίθεται από τους συνυποψηφίους μου, είναι το ζήτημα συνολικότερα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Να το πω με μία φράση: αν η Αθήνα δεν μάθει να κάνει ανακύκλωση, δεν μπορεί να είναι καθαρή πόλη. Η Αθήνα αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να στέλνει για ταφή το 25% των απορριμμάτων της και στέλνει για ταφή το 92% των απορριμμάτων της. Θα έπρεπε να ανακυκλώνει το 50% και ανακυκλώνει μόλις το 5%. Αν συνεχίσουμε με αυτό το μοντέλο διαχείρισης, ακόμα και να τριπλασιάσουμε την υπηρεσία καθαριότητας, πάλι θα έχουμε πρόβλημα. Τι δεν έχει κάνει ο Δήμος που έπρεπε να κάνει? Θα έπρεπε να έχει ένα πραγματικό τοπικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων, το οποίο σημαίνει ότι πρώτον χωροθετώ μικρά και μεγάλα πράσινα σημεία μέσα στην πόλη. Το πιο απλό παράδειγμα, τα κλαδέματα της πόλης, που είναι ένας πολύ μεγάλος όγκος απορριμμάτων, αντί να κομποστοποιούνται μέσα στην πόλη και να επιστρέφουν στα δημόσια πάρκα ή στους ανθρώπους της πόλης που μπορεί στις γλάστρες τους ή στους κήπους τους, τα στέλνουμε στον ΕΜΑΚ στη φυλή για να γίνει κομπόστ. Άρα το πρώτο σημείο είναι αυτό, και να συνεχίσουμε πλέον πρέπει να φύγουμε από τον μπλε κάδο. Το σύστημα του μπλε κάδο έχει δείξει ότι δεν δουλεύει και να πάμε σε αυτό που λέμε 4 ρεύματα ανακύκλωσης. Δεν είναι πυρηνική φυσική. Γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Σε όλη την Ευρώπη το ζήτημα των απορριμμάτων είναι κομμάτι αυτό που λέμε κυκλική οικονομία, δηλαδή επιστρέφει πόρους στην κοινωνία, δημιουργεί θέσεις εργασίας. Και στην Ελλάδα όλη η συζήτηση είναι μόνο απλά πού θα θάβουμε τα σκουπίδια ή πού θα καίμε τα σκουπίδια, γιατί ακριβώς αναδεικνύεται ως ένα πεδίο κερδοφορίας και όχι ως ένα πεδίο κοινωνικής διαχείρισης. Μήπως αυτό μαζί και με άλλα ζητήματα, τα οποία και εσείς έχετε θίξει, και άλλα ζητήματα τα οποία υπάρχουν στην καθημερινότητα του πολίτη, είναι και αποτέλεσμα των μνημονίων? Δηλαδή δεν μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση να μην έχει επηρεαστεί από την οκταετία που έχουμε περάσει. Και ακούω κάποιες προτάσεις και δικές σας και των άλλων υποψηφίων και σκέφτομαι ότι ποιος θα τα κάνει αυτά. Δηλαδή ωραίες οι προτάσεις, αλλά υπάρχει ο μηχανισμός,
και η δυνατότητα στους Δήμους, στην τοπική αυτοδιοίκηση να κάνουν αυτά τα πράγματα. Έχετε απόλυτο δίκιο να πείτε ότι προφανώς και υπήρξε πολύ μεγάλο αποτύπωμα της κρίσης και στους ΟΤΑ. Ειλικρινά, ειδικά ο κανόνας 5 προσλήψεις για μία αποχώρηση ήταν κάτι το οποίο γονάτισε τη δημόσια διοίκηση και στον τομέα της καθαριότητας. Και γι' αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό ότι δόθηκε μια μεγάλη μάχη για να γίνουν οι 8.000 προσλήψεις στην καθαριότητα με την προκήρυξη στην 3K που αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται για να βγουν οι τελικοί πίνακες και να πάνε αυτοί οι άνθρωποι στην καθαριότητα. Και το λέω αυτό γιατί αν δεν γινόταν αυτό, η άλλη λύση θα ήταν ιδιωτικοποίηση. Και έχουμε πλέον πολλά ευρωπαϊκά παραδείγματα Δήμων που το προηγούμενο διάστημα είχαν επιλέξει αυτή την κατεύθυνση. Και τα τελευταία χρόνια αποιδιωτικοποιούν αυτές τις υπηρεσίες, γιατί η ίδια εμπειρία δείξει ότι είναι και πιο ακριβές για τους πολίτες και λιγότερο αποτελεσματικές. Απ' την άλλη, όμως, ειδικά για το Δήμο της Αθήνας, εγώ επιμένω ότι όταν μιλάμε για την Αθήνα, μιλάμε για ένα πλούσιο Δήμο με φτωχή διαχείριση. Δηλαδή, το παράδειγμα της καθαριότητας, ότι έχεις ένα Δήμο που δεν αξιοποιεί καν το σύνολο των πόρων που έχει, όταν δεν το έχεις κάνει αυτό, δεν έχεις μετά, ας πούμε, επιτραπεί η φράση, την άνεση να διεκδικήσεις και κάτι περισσότερο. Αν ερχόταν ο συνομιλητής σας και σας έλεγε διεκδικώ κάτι περισσότερο για την καθαριότητα τη στιγμή που δεν μπορεί να αξιοποιήσει τα εργαλεία που ήδη έχει στα χέρια του, αυτομάτως είναι σε άσχημη θέση ως προς αυτή τη διαπραγμάτευση. Κύριε Λεοπούλε, εσείς έχετε θέσει έτσι σε σημαντική θέση στο πρόγραμμά σας το ζήτημα της βραχυχρονίας μίσθωσης. Θα ήθελα να μου αναπτύξετε συγκεκριμένες προτάσεις που έχετε για αυτό το ζήτημα. Για παράδειγμα, είδαμε πρόσφατα ότι και στη Μαδρίτη και στη Βαρκελόνη παίρνουν συγκεκριμένα μέτρα και ήθελα να μου εξηγήσετε και για ποιο λόγο εσείς συμμετείχατε μέχρι πρόσφατα σε μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Για ποιο λόγο αυτή η κυβέρνηση δεν πήρε μέτρα για να λυθεί αυτό το ζήτημα, το οποίο δημιουργεί προφανώς προβλήματα στην πόλη. Ωραία, να ξεκινήσω κατευθείαν από το δεύτερο ερώτημα. Για πρώτη φορά πέρσι ψηφίστηκε το νομοθετικό πλαίσιο που έκλεισε τη φορολογική τρύπα που υπήρχε. Αυτό το νομοθετικό πλαίσιο δίνει τη δυνατότητα να βγουν και υπουργικές αποφάσεις που πέρα από το φορολογικό που ήταν ένα κρίσιμο κομμάτι, αλλά δεν αφορά τη ζωή της πόλης, αφορά περισσότερο την κεντρική διοίκηση, να μπουν και όρια τα οποία θα ρυθμίζουν τα ζητήματα της κατοικίας. Για μένα εδώ το κρίσιμο είναι ότι ο Δήμος Αθήνας πρέπει να έχει γνώμη σε αυτή τη συζήτηση. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι οριζόντιο, δεν είναι το ίδιο στην Αθήνα και στην Τρίπολη. Δηλαδή στην Αθήνα είναι μια πόλη που έχει πολύ μεγαλύτερο θέμα από τη συγκεκριμένη εξέλιξη και είναι πολύ ανησυχητικό το γεγονός ότι μέχρι σήμερα ο Δήμος της Αθήνας δεν έχει γνώμη για το θέμα. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος, το Airbnb δεν είναι ένα ζήτημα άσπρο-μαύρο. Δηλαδή μέσα στην κρίση υπήρξαν μικροϊδιοκτήτες που μπόρεσαν να συμπληρώσουν ένα εισόδημα ή υπήρξαν και περιοχές όπως ο Άγιος Παντελεήμονας που για πρώτη φορά ήταν κάποιους επισκέπτες που δώσανε ζωή. Το ζήτημα είναι ότι πλέον όμως δεν είμαστε εκεί. Είμαστε σε μια κατάσταση όπου πολύ μεγάλοι παίχτες real estate στην πραγματικότητα αγοράζουν ολόκληρες πολυκατοικίες και διώχνουν από μέσα τις οικογένειες. Εμείς τι λέμε, ότι με βάση το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει τη δυνατότητα, ο Δήμος πρέπει να διεκδικήσει όρια στα εξής. Πρώτα απ' όλα, εξαίρεση των νομικών προσώπων από τη βραχυχρόνια μίσθωση. Να μην επιτρέπεται δηλαδή σε μια εταιρεία να κάνει χρήση πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης. Δεύτερον, να μπει σαφέστατο όριο πόσα διαμερίσματα αναφημί επιτρέπεται να έχεις σε βραχυχρόνια μίσθωση. Γιατί είναι τελείως διαφορετικό να έχεις ένα ή δύο διαμερίσματα, τελείως διαφορετικό να έχεις ανθρώπους με 15 και 20 διαμερίσματα. Πλέον μιλάμε για real estate, όχι για βραχυχρόνια μίσθωση. Και το τρίτο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι το ζήτημα των ημερών. Δηλαδή το αν αυτό το χρονικό όριο μπορεί να είναι 30, 60, 90 ή 120 μέρες. Και λέω αυτούς τους αριθμούς γιατί υπάρχει μια μεγάλη ευρωπαϊκή εμπειρία που διαφορετικές πόλεις χρησιμοποιούν διαφορετικά όρια. Αν θέλετε, υπάρχουν και άλλα εργαλεία. Δηλαδή, άνθρωποι που ασχολούνται επιστημονικά με το πεδίο προτείνουν και λύσεις ότι μέσα και στην ίδια την πόλη μπορεί να υπάρχουν ζώνες. Δηλαδή, είναι διαφορετικό όταν αναφέρεις σε μια περιοχή στο κέντρο με πιο μικρό οικιστικό απόθεμα. Τελείως διαφορετικό αν μιλάς, ας πούμε, για τα Σεπόλια ή τον Κολονό που μπορεί να έχουν περισσότερα διαθέσιμα σπίτια. Το κρίσιμο όμως είναι ότι πρέπει ο Δήμος να μπει μπροστά, να πει συγκεκριμένα ποιες είναι οι προτάσεις του και αν θέλετε, αν χρειαστεί, να τσακωθεί και με το Υπουργείο Οικονομικών για να προχωρήσει το συγκεκριμένο. Ωραία, μου κάνετε ωραία γέφυρα για την επόμενη ερώτηση. Αλλά επιτρέψτε μου μια παρένθεση στο ζήτημα της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Ορισμένοι θέτουν και το ζήτημα της χρυσής βίζας. Ότι δηλαδή αυτό το μοντέλο της χρυσής βίζας δίνει την. Έχουν απόλυτο δίκιο, αλλά με αυτά τα όρια τα οποία μόλις συζητήσαμε, κλείνει τα προβλήματα που έχει η χρυσή βίζα ως προς το κομμάτι της κατοικίας. Μπορεί να υπάρχουν άλλα ζητήματα ως προς τη χρυσή βίζα, αλλά αν μπουν αυτά τα όρια,
κλείνεις αυτή τη δυνατότητα να χρησιμοποιείς τη χρυσή βίζα ως ένα πεδίο κερδοσκοπίας και στο κομμάτι το οικιστικό.